Η συγκλονιστική εξέλιξη της πληροφορικής φέρνει και επαναστατικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Μία από αυτές τις αλλαγές είναι και η εξέλιξη της γραφής. Η γραφή ήταν το κατεξοχήν μέσο μεταφοράς των πληροφοριών είτε από τον ένα τόπο στον άλλο, είτε μέσα στον χρόνο. Για τη γραφή χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς διάφορα υλικά, από τη χάραξη σκληρών υλών, πέτρα, κόκαλα, όστρακα κλπ. Ως την εκ των υστέρων σκλήρινση με το ψήσιμο του πυλού. Και από το γράψιμο με πινέλο, καλάμι ή φτερό χήνας πάνω σε πάπυρο, δέρμα, μεμβράνη ή χαρτί, ως το γράψιμο με πένα, στυλό ή μολύβι πάνω σε χαρτί. Ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούμε, η διαδικασία της γραφής μπορεί να έχει μεγαλύτερες ή μικρότερες δυσκολίες, να επιτρέψει το γράψιμο μικρότερων ή μεγαλύτερων κειμένων, να χρειάζεται λιγότερο ή περισσότερο χρόνο εξάσκησης κλπ. Η πρώτη επανάσταση στη γραφή έγινε πριν από 500 περίπου χρόνια με την εφεύρεση της τυπογραφίας. Στην πραγματικότητα, η τυπογραφία δεν άλλαξε την ίδια τη γραφή, αλλά τη διαδικασία αναπαραγωγής των κειμένων, επιτρέποντας την πλατιά διάδοση του γραπτού λόγου. Η τυπογραφία κατάργησε έναν ή μη επαγγελματικό κλάδο, τους αντιγραφείς των κειμένων, κυρίως των θεολογικών κειμένων που αποτελούσαν και τον μεγαλύτερο εκείνη την εποχή όγκο γραπτών κειμένων και δημιούργησε ένα νέο επαγγελματικό κλάδο, τους τυπογράφους. Ο τυπογράφος παραλαμβάνει το κείμενο, γραμμένο με έναν από τους παραδοσιακούς τρόπους. Το ξαναγράφει τοποθετώντας το ένα δίπλα στο άλλο μεταλλικά γράμματα και στη συνέχεια τυπώνει στο πιεστήριο πολλά όμοια αντίτυπα. Ενδιάμεσα, ο διορθωτής, άλλος ένας νέος επαγγελματικός κλάδος, ελέγχει μήπως ο τυπογράφος έχει κάνει κάποιο λάθος στην αντιγραφή του κειμένου. Επιπλέον, άλλοι δύο παράγοντες επεμβαίνουν πριν από την εκτύπωση. Ο αισθητικός επιμελητής και ο επιμελητής έκδοσης. Η τυπογραφία έχει όλα τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής παραγωγής, μεταξύ των οποίων και τον καταμερισμό της εργασίας. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η εφεύρεση της γραφομηχανής αποτελεί μια νέα, μικρή ίσως, επανάσταση στον χώρο της γραφής. Η γραφομηχανή δεν αφορά, όπως η τυπογραφία, τη μαζική αναπαραγωγή του γραπτού λόγου, αλλά την καθαρογράφηση σε ένα αντίτυπο ή έστω σε πολύ λίγα αντίτυπα ενός χειρόγραφου κειμένου. Η δακτυλογράφος, και είναι πολύ χαρακτηριστικό για εκείνη την εποχή ότι ο ρόλος του δακτυλογράφου ανατέθηκε στις γυναίκες, καταργεί την ανάγκη της καλλιγραφίας. Οι εφευρέσεις του πολύγραφου στις αρχές του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα των φωτοτυπικών μηχανών τη δεκαετία του 70 επέτρεψαν τη μαζική αναπαραγωγή σε σχετικά μικρό αριθμό αντιτύπων του γραπτού λόγου. Μια νέα επανάσταση στη γραφή άρχισε να συντελείται τη δεκαετία του 80 και προχωρεί σήμερα με ταχύτατο ρυθμό. Η ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένου. Η επεξεργασία κειμένου αλλάζει τη διαδικασία της γραφής σε πολλά επίπεδα. Καταργεί τη σχεδίαση των γραμμάτων με το χέρι. Επιτρέπει τη διόρθωση ενός κειμένου οποιαδήποτε στιγμή, είτε κατά την ώρα της γραφής του, είτε αργότερα. Βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της εμφάνισης του γραπτού λόγου. Επιτρέπει την άμεση μεταφορά ενός κειμένου σε οποιαδήποτε απόσταση με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η σημαντικότερη ίσως επανάσταση που φέρνει η επεξεργασία κειμένου, όπως και όλες οι νέες τεχνολογίες της μεταβιομηχανικής εποχής, είναι η ενοποίηση των διαδικασιών. Το ίδιο άτομο, ο συγγραφέας του κειμένου, είναι ταυτόχρονα αυτός που συνθέτει, επινοεί το κείμενο, αυτός που το καθαρογράφει, αυτός που το διορθώνει τυπογραφικά, αυτός που το επιμελείται αισθητικά και εκδοτικά. Όλες οι διαδικασίες γίνονται ταυτόχρονα, όχι η μία μετά την άλλη σε κάποια σειρά. Ο καταμερισμός της εργασίας που έφερε η βιομηχανική κοινωνία υποχωρεί σταδιακά. Η μεταβιομηχανική κοινωνία μας οδηγεί σε ένα νέο επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών. Αυτές οι αλλαγές στην τεχνική, αλλά κυρίως στη διαδικασία της γραφής,
επηρεάζουν σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη διδασκαλία της γραφής στο σχολείο. Το βάρος πια δεν μπορεί να δίνεται στον καλό σχεδιασμό των γραμμάτων. Στόχος του σχολείου θα πρέπει να είναι η σύνθεση του γραπτού λόγου και η εκφραστική οπτικά παρουσίασή του. Οι συντελούμενες τεχνολογικές, παραγωγικές και κοινωνικές αλλαγές είναι ραγδαίες. Το σχολείο οφείλει να προχωρήσει μελετημένα αλλά και αποφασιστικά. Δεν υπάρχουν σήμερα τα περιθώρια για συντηρητικές αντιδράσεις σαν και αυτές που υπήρξαν τη δεκαετία του 50 απέναντι στο στυλό διαρκείας. Επιπλέον, το ελληνικό σχολείο πρέπει να συνειδητοποιήσει πως ένα κείμενο δεν γράφεται από το παιδί για τον εαυτό του, αλλά για κάποιους άλλους, για κάποιο πραγματικό ακροατήριο, όχι κατ' εντολή και με προορισμό την κρίση του δασκάλου. Ο γραπτός λόγος είναι και αυτός ένας λόγος, όχι μονόλογος, δηλαδή είναι ένα μήνυμα που απευθύνεται στους άλλους. Πρέπει να έχει νόημα και σημασία για τους άλλους και τότε αποκτά νόημα και για αυτόν που συντάσσει το κείμενο. Θα έπρεπε βέβαια να προβληματιστούμε και για το μέλλον, που άλλωστε δεν φαίνεται να είναι και πολύ μακρινό. Έχουν κιόλας εμφανιστεί στην αγορά επεξεργαστές κειμένου χωρίς πληκτρολόγιο. Οι κειμενογράφοι αυτοί λειτουργούν με τη φωνή του ανθρώπου. Γράφουν αυτά που τους υπαγορεύουμε. Υπολογίζεται πως τέτοιοι επεξεργαστές κειμένου, πιο ολοκληρωμένοι, θα είναι τα μελλοντικά εργαλεία για τη γραφή. Άραγε η γραφή με το χέρι διανύει τα τελευταία της βήματα.